Παίζει να είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που συνειδητοποιώ ότι μπορώ ανά πάσα στιγμή να ανοίξω την κάμερα και να γυρίσω βίντεο. Χωρίς καμία πίεση. Είναι μαγικό. Δηλαδή, βρήκα την όρεξη, έχω φέρει softbox, τρίποδα, μικρόφωνα, ηχεία. Είναι τόσο ωραίο να κάνεις αυτό που αγαπάς χωρίς πίεση και να το απολαμβάνεις. Πρέπει να σταματήσω να κάνω περίεργα rants εδώ στο Instagram, αλλά κάπου πρέπει να τα πω, ρε παιδιά. Δηλαδή, δεν μπορούσα να βάλω effort σε πράγματα γιατί με άγχωναν πάρα πολύ και όταν παίρνεις τους ρυθμούς, μετά το απολαμβάνεις. Μπορεί αυτά που θα πω τώρα να μην αφορούν κανέναν, αλλά μπορεί και να αφορούν κάποιους. Μου έχει βγει τώρα η μαμά μου από μέσα μου, η μαμά μου, Παναγία μου, η μαμά γενικότερα, οπότε... Πάρ' το, εγώ. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι σε μια περίεργη φάση και γενικά προσπαθώ να φτιάξω κάποια πράγματα και ένα από αυτά είναι το ασύλληπτο άγχος που με έκανε να είμαι μη παραγωγική και λειτουργική σε βασικούς τομείς, ήθελα απλά να υπενθυμίσω να ακούτε το σώμα σας και την ψυχούλα σας και γενικότερα το μέσα σας και να είστε λίγο πιο απαλοί, χαλαροί, ήπιοι με τον εαυτό σας. Δεν χρειάζεται να πιέζεσαι συνέχεια, άμα δεν μπορείς να είσαι λειτουργικός. Άμα θέλεις να κάνεις κάτι και δεν σου βγαίνει, μην υπερπιέζεσαι, γιατί θα καταφέρεις μόνο το αντίθετο. Να κρασάρεις εντελώς και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα, ναι. Λοιπόν, το σώμα και η ψυχή ξέρουν καλύτερα από εμάς που νομίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα. Οπότε, να τα ακούτε. Ναι. Και άμα δεν την παλεύεις και καθόλου ρε εγώ, να ζητάς βοήθεια, δεν είναι ντροπή. Και απ' την άλλη...